Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι για την Superior League. Ημιτελικός της δεύτερης τετράδας μεταξύ των ομάδων Misfits. Μετά άσπρα που έχουν την πρώτη επίθεση και θα ευστοχήσουν με τον Γκόρ. Ανοίγουν λογαριασμό εναντίον των Αμπαλέιρος All Star. Καλό παιχνίδι να έχουμε με σκορ και θέαμα. Καταλαβαίνετε, σήμερα μία από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Σουτ από τη γωνία, δεν είναι εύστοχη η προσπάθεια από τον Σταμπούρλο. Σιώτης μεταφέρει για τον Κανελόπουλο, η μπαλά μέσα στο ζωγραφιστό. Ζωγομαλάς δεν θα βρει στόχο, κατεβάζει το rebound του Χαΐμης και αφήνει και τον Σταμπούρλο. Αργά και σταθερά σε σέντ επίθεση για την ομάδα του. Κακή η εκτέλεση. Διότι μαζεύει το rebound. Πολύ ωραίο. Ο Μπολουτάκης θα πετάξει και την baseball πάσα μπροστά και το Σταμπούρλο. Κανένα θέμα. Θέμα να τελειώσει τη φάση, θέλω να πω. Αλλά δεν έχω ιδέα τι έχει συμβεί, καθώς στα μάτια μου δεν ήταν στο Σταμπούρλο μπροστά. Θα κάνει όμως τη δουλειά η ομάδα των Αμπαλέιρο σε δεύτερο χρόνο με τον Βασιλόπουλο να ευστοχεί από τη γραμμή του φάουλ. Ζωγομαλάς δίνει μπαλά τα χέρια του, φανεί στον χώρο. Αξιότης είναι άστοχος με τη σφαλιάρα αυτή. Ο Βασιλόπουλος θα δώσει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Μπολοτάκης θα δώσει την μπάλα στην γωνία. Το σούτ είναι άστοχο. Από τον Σταμπούρλο τον Μιχάλη. Η επαναφορά όμως είναι για τους Αμπαλέιρος. Σταμπούρλος βάζει την μπάλα έξω. Σταμπούρλος θα στέλνει, ο οποίος παίρνει κεντρικό διάδρομο. Πολύ καλό το σπλίτ. Ζάιμες από τη γωνία, είναι εύστοχος. Κανελόπουλος μεταφέρει το παιχνίδι σε Καμαλάς για τον Γκόρο. Ξανά Κανελόπουλος στο τριποντάκι του 45, μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι, ο ίδιος όμως έχει θετικό rebound. Για τον Ζωγομαλά, το ύψος του χάει, πώς θα στοχεί, ξανά Κανελόπουλος από δικό του χέρι, μπάλα εκτός, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει ο αξιώτης να την κρατήσει στην κατοχή της ομάδας του. Στην γωνία, στα χέρια του Ζάιν, μεταφέρει ξανά την μπάλα έξω στην κορυφή. Ο Μπούρλος, Μπολοτάκης, θέλει να αλλάξει παιχνίδι, κλέβουν οι Misfits. Γκόρος. Μπάλα στον Λίμουρα, θα παίξει στα πόδια, περνάει, βρίσκει τον Γκόρο με σπάσιμο της μέσης αστοχή. Η μπάλα από την εντύπωση είναι εκτός από το χέρι του Ζωγομαλά, ο οποίος έχει πάρει και τον δρόμο της επιστροφής για την άμυνα. Μπολοτάκης, επικίνδυνη πάσα. Μπούρλος βγάζει την μπάλα έξω για τον Βασιλόπουλο. Πέτσε στο φάλα στο χ. Μπούρλος τέλειος, τον νεώνει και τώρα Ζαΐμις. Μπολοτάκης με ταμπλό στο χ. Ζωγομαλάς κατεβάζει το rebound. Και τώρα Λίμωρας έχει ανοιχτό χώρο, φεύγει μπροστά. Βρίσκει τον Γκόρο στην καρδιά της άμυνας αστοχή, κατεβάζει ο Ζαΐμις στο rebound. Έρχεται ο Κανελόπουλος όμως και κλέβει. Διατηρεί την ομάδα του στην επίθεση. Ζωγομαλάς θα αστοχήσει, κατεβάζει το rebound ο Βασιλόπουλος. Κανελόπουλο περνάει ανάμεσα από δύο. Μπάλα φτάνει στο Ζαΐμι με ταμπλό. Και αυτό μέσα. Κάνει το 2-6. Ξιώτης για τον Λίμουρα και τον Κανελόπουλος απάντησε στο 45. Η μπάλα και εδώ και αν το έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ζαΐμις. Πολύ ωραία η πάσα. Σταμπούρλος δεν θα ευστοχίσει το φόντο Ζωγομαλά.
και πιάσανε εν μέρη στον ύπνο από την άμυνα από τον Μίσιτς. Κουλό θα γυρίσει το δυνατό το πατημά του μέσα στο ζωγραφιστό. Κανένα είναι για να τον σταματήσει, μειώνει σε 4-6. Σταμπούρλος, για τον Σταμπούρλο. Πάκη θα βάζει παιχνίδι, Ζαΐνε στην κορυφή, το ύψος του φάουλ. Μέσα από σε πια 2 από τον Πολωτάκη, θα στοχίσει από μέση απόσταση. Ζυγομαλά για τον Γκόρο. Κανελόπουλος στον Αξιώτη θα πάρει το σιτιάτρι. Η μπάλα στα χέρια του Βασιλόπουλου, ο οποίος αμέσως θα βρει το Σταμπούρλο που έχει φύγει στον εφηλιασμό και θα τελείωσε τη φάση ανενόχλητος. Για τον Γκόρο δεν θα ευστοχίσει. Κανελόπουλος μαζεύει το επιθετικό. Βγάζει την μπάλα στον Αξιώτη. Λίμουρα θέλει να χτυπήσει τα πόδια, παίρνει και την επαφή. Δύσκολη προσπάθεια. Κανελόπουλος ξανά το επιθετικό. Θα στοχίσει σε ένα εύκολο θεωρητικά σου για αυτόν. Λίμουρα θα κάνει τη δουλειά. Ναι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ για τους Μίσιτς. Θα μάθω να δούμε πώς είναι λίγο να έχει δώσει τίποτα δεύτερο διευθυντής. Δεν θα πετύχει το μέσο τρίποντο, Γκόρο σε επιθετικό rebound, ιδανικό σενάριο για τους Misfits, ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Αλπάκο στο πρώτο σουτ, μέσα για τρεις, θα φέρει τη διαφορά στον πόντο, αυτό που έλεγα, το ιδανικό σενάριο για τους Misfits ήρθε. Γκούρλος δεν θα απαντήσει, Γκόρος θα αποφάσει το rebound, Αλπάκος. Πάρα μπροστά για τον Λίμωρα, αυτός ακόμα πιο μπροστά για τον Κανελόπουλο. Πολύ ωραίος εφηνδιασμός, υποδειγματικός εφηνδιασμός. Με δύο πάσες χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο παρκέ. Βρήκαν στόχο οι Misfits, θα περάσουν και μπροστά με 11-10. Πολωτάκης από το ύψος του Χάιπος, είναι εύστοχος. Εκπληκτική πάσα του στο κόψιμο του Μιχαλιάρο, ο οποίος θα στοχίσει σε επαφή με το καλάθι. Γκόρος με ταμπλό μέσα. Πολωτάκης. Υπέροχο το Σταμπούρλο μαζί της ροκερμάς στην παλιά. Ξανά η μπάλα στον Πολωτάκη. Θα χάσει την μπάλα Βασιλόπουλος στο ύψος του Χάιπος. Λίμουρα, το εκεί γρήγορα θα είναι εφηλιασμό. Δεν θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Σταμπούρλος. Μόνος του post to post. Τελευταία στιγμή. Κάνει την μπάλα Μπολοτάκη σε ξύλο του Σταμπούρλου, ο οποίος θα χτυπήσει σε δεύτερο χρόνο ξανά και θα τελειώσει τη φάση από κοντά. Θα κάνει το 13-14. Γκόρος, Πάκος, δεν θα κάνει το 2-2 γραμμή του τρυπόδου. Μπάλα είναι έξω και για τους Σαμπαλέιρος. All Star. Καλό στις λεπτομέρειες έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Ζαΐνης από τη γωνία. Διαπίνει για τον Καλπάκο, Γκόρος, πολύ ωραία για τον Λίμουρα, μόνος του, απέτσι 45, θα ευστοχίσει με ταμπλό. Γκούρλος περνάει,
πασάρι και θα τελειώσει και πάσο Βασιλόπουλος από κοντά. Πολύ καλή η προσπάθεια και το μοίρασμα από τον Άσο τον Αμπαλέρος. Βασιλόπουλος. Τώρα Λίμουρας, εκπληκτική επίθεση από τους Μίσβιτς. Άψογη η τριπλέτα. Λίμουρας στο σωστό timing θα βρει τον Κανελόπουλο στο κόψιμο. Και αυτό θα είναι ο Κασμίς το λέει από τον Μπούρλος. Θα βρει τον Μπολοτάκη από την άλλη πλευρά. Πολύ δύσκολη πάσα. Μίσβιτς, αγώνας δεν θα βρει. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι για την Superior League. Ημιτελικός της δεύτερης τετράδας μεταξύ των ομάδων Misfits. Μετά ασπρακούν την πρώτη επίθεση και θα ευστοχήσουν με τον κόρο. Ανοίγουν λογαριασμό εναντίον των Αμπαλέιρος All Star. Καλό παιχνίδι να έχουμε με σκορ και θέαμα. Καταλαβαίνετε, σήμερα μία από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Σουτ από τη γωνία, δεν είναι εύστοχη η προσπάθεια από τον Σταμπούρλο. Αξιώτης μεταφέρει για τον Κανελόπουλο, η μπαλά μέσα στο ζωγραφιστό. Ζυγομαλάς δεν θα βρει στόχο, κατεβάζει το rebound του Χαΐμης και αφήνει και τον Σταμπούρλο. Αργά και σταθερά σε σετ επίθεση για την ομάδα του. Κακή η εκτέλεση. Διότι μαζεύει το rebound. Πολύ ωραίο. Ο Μπολουτάκης θα πετάξει και την baseball πάσα μπροστά και το Σταμπούρλο. Κανένα θέμα. Θέμα να τελειώσει τη φάση θέλω να πω, αλλά δεν έχω ιδέα τι έχει συμβεί καθώς στο μάτι μου δεν ήταν στο Σταμπούρλο μπροστά. Θα κάνει όμως τη δουλειά η ομάδα των Αμπαλέιρο σε δεύτερο χρόνο με τον Βασιλόπουλο να ευστοχεί από τη γραμμή του φάουλ. Σιγομαλάς την μπάλα τα χέρια του, φανεί στον χώρο. Αξιώτης είναι άστοχος με τη σφαλιάρα αυτή. Ο Βασιλόπουλος θα δώσει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Μπολοτάκης θα δώσει την μπάλα στην γωνία. Το σούτ είναι άστοχο. Από τον Σταμπούρλο τον Μιχάλη. Η επαναφορά όμως είναι για τους Αμπαλέιρος. Σταμπούρλος βάζει την μπάλα έξω. Σταμπούρλος ο Στέλιο, ο οποίος παίρνει κεντρικό διάδρομο. Πολύ καλό το split. Ζαΐμις από τη γωνία είναι εύστοχος. Κανελόπουλος μεταφέρει το παιχνίδι σε Μαλάς για τον Γκόρο. Ξανά Κανελόπουλος το τριποντάκι το 45, μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι, ο ίδιος όμως έπισε την κορυπάν. Για τον Ζυγομαλά, το ύψος του χάει, πώς θα στοχεί, ξανά Κανελόπουλος από δικό του χέρι, μπάλα εκτός, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει ο αξιώτης να την κρατήσει στην κατοχή της ομάδας του. Στην γωνία, στα χέρια του Ζάιν, μεταφέρει ξανά την μπάλα στην κορυφή. Μπούρλος, Μπολοτάκης, θέλει να αλλάξει παιχνίδι, κλέβουνε οι Misfits. Γκόρος. Μπάλα στον Λίμουρα, θα παίξει στα πόδια, περνάει, βρίσκει τον Γκόρο με σπάσιμο της μέσα στο χ. Μπάλα έχω την εντύπωση είναι εκτός από το χέρι του Ζυγομαλά, ο οποίος έχει πάρει και τον δρόμο της επιστροφής για την άμυνα. Μπολοτάκης, επικίνδυνη πάσα. Μπούρλος βγάζει την μπάλα έξω για τον Βασιλόπουλο. Πέτσε στο φάλα στο χι. Μπούρλος τέλειο στον νιόν και τώρα Ζαΐμις. Μπολοτάκης με ταμπλό στο χι. Ζυγομαλάς κατεβάζει το rebound. Και τώρα Λίμωρας έχει ανοιχτό χώρο, φεύγει μπροστά. Βρίσκει τον Γκόρο στην καρδιά της άμυνας αστοχή και το βάζει ο Ζαΐμις στο rebound. Έρχεται ο Κανελόπουλος όμως και κλέβει. Διατηρεί
την ομάδα του στην επίθεση. Ο Γομαλάς θα στελχίσει, κατεβάζει το rebound ο Βασιλόπουλος. Κανελόπουλο περνάει ανάμεσα από δύο. Μπάλα φτάνει σε Ζαΐμι με ταμπλό. Και αυτό μέσα. Θα κάνει το 2-6. Ξιώτης για τον Λίμουρα. Και τον Κανελόπουλο σε πάρκος στο 35. Η μπάλα και εδώ και αν το έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ζαΐμις. Πολύ ωραία η πάσα, Παμπούρλος δεν θα εξτοχίσει το φόντος του Γομαλά. Αν και πιάσανε εν μέρη στον ύπνο από την άμυνα από τον Μίσιτς. Κανελόπουλο θα γυρίσει το δυνατό το πατημά του μέσα στο ζωγραφιστό. Κανένα είναι για να τον σταματήσει, μειώνει σε 4-6. Σταμπούρλος, για τον Σταμπούρλο. Κάκι θα βάζει παιχνίδι, θα είναι στην κορυφή του στο φάουλ. Μέσα στο σιτιάδιο από τον Πολωτάκη, θα στοχίσει από μέση απόσταση. Ζυγομαλά για τον Γκόρο. Κανελόπουλος στον Αξιώτη θα πάρει το σιτιάτρι. Η μπάλα στα χέρια του Βασιλόπουλου, ο οποίος αμέσως θα βρει το Σταμπούρλο που έχει φύγει στον εφηλιασμό και θα τελειώσει τη φάση ανενόχλητος. Για τον Γκόρο δεν θα εξτοχίσει. Κανελόπουλος μαζεύει το επιθετικό. Βγάζει την μπάλα στον Αξιώτη. Λίμουρας θέλει να χτυπήσει τα πόδια, παίρνει και την επαφή. Δύσκολη προσπάθεια. Κανελόπουλος ξανά το επιθετικό. Θα στοχίσει σε ένα εύκολο θεωρητικά σου για αυτόν. Λίμουρας θα κάνει τη δουλειά. Ναι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ για τους Μίσιτς. Και τον Μιχαλιά στον εφηλιασμό. Σταμπούρλος. Πολύ ωραία η όπτη πάσα του μέσα στον Βασιλόπουλο, ο οποίος θα πετύχει. Άλλη μια πολύ ωραία ομαδική δουλειά από τους υπαλλήλους. Βασιλόπουλο, baseline, αλλάζει παιχνίδι, καλπάτου για δύο στο σίδερο. Σταμπούρλος, αμέσως, αλλά κακή η πάσα του. Μπούρλο το στέλνιο. Κανελόπουλος γρήγορα η επαναφορά. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει η πρώτη περίοδο. Στις λεπτομέρειες μπροστά η Αμπαλέιρος All-Star με 17-18. Επιστροφή από το Τάιμα. Με τους Αμπαλέιρους. Με συγχωρείτε. Σε άλλο σήμα. Έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Του δευτέρου δεκαλέπτου, με συγχωρείτε. Άστοχη στην πρώτη της επίθεση, Αμπαλέιρος, άστοχη και οι Misfits δεν φτάσανε καν. Σε επίθεση, κακή συνεννόηση. Το ξεκίνημα αυτής της περίοδου. Ζαΐμις. Τον Σταμπούρλο τον αφήνει μόνο του, θα στοχίσει για τρεις. Επιθετικό rebound, Ζαΐμις, καλάθι. Να πέψει του φάουλ. Μετά το επιθετικό rebound του Γαλέτου και την assist. Έδωσε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Για τους Αμπαλέιρους. Αξιώτης. Ζυγομαλάς. Για τον Κανελόπουλο, Καλπάκος, χτυπάει το close-out, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Πολωτάκης, πάσα μπροστά, θα βρει τον Σταμπούρλο, τους ξανά τον Πολωτάκη με 2 με 4, θα ανεβαίνει και ο Ζαΐμις. Χτυπάει πολύ ωραία προς τα αριστερά, αλλά δεν βρίσκει διάδρομο. Βασιλόπουλος, στη γραμμή του Κερδόνου, Μιχαλιάρος, θα βάλει το rebound. Thank you.
Θα γίνω με την κόρνα. Είναι και στο παιχνίδι. Μπολιοτάκης μέχρι μέσα. Η μπάλα είναι για τους ίδιους. Ζαϊμ. Και το Μπολιοτάκη. Μάρτος από την γωνία. Στοχή. Βασιλόπουλος θα πάρει το φάουλ. Μετά το επιθετικό ριμπάουντ. Από σημαντική όμως η απόφαση έχει πάρθει. Βασιλόπουλος είναι στις βολές. Ζυγομαλάς, έχει κλειστεί από τρεις, Καλπάκος. Αξιώτης με τη ριβέρς, Ζυγομαλάς, αυτοχή, Καλπάκος ανανεώνει. Μελόπουλος για τον Ζυγομαλά, πολύ ωραία η αμυντική λειτουργία από τον Μπολιοτάκη, θα πετάξει και την μπάλα μπροστά στο Σταμπούρλο. Όλη η δουλειά φυσικά του Μπολιοτάκη που ξεκινάει από το κλέψιμο στην άμυνα. Από το time out, εμείς τους χάσαμε. Προσπάθεια για καλάθι, για να μειώσουν. Ζάιμις στο Σταμπούρλο, πάρει το σύγχρονο από την Πονία, στο Σίδερο, Μαγιάρας καταβάζει το rebound. Και αφήνει για τον Καλπάκο. Μπορώ 8 δευτερόλεπτα για τους Misfits, Ζυγομαλάς δεν θα βρει στόχο. Μπούρλος από τη γωνία μόνος του, το σίδερο Ζάινις κατεβάζει. Για καλή τους τύχη δεν το πληρώσανε, Βασιλόπουλος ούτε τώρα, 0 στα 3 για τους Αμπαλέρος. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να μειώσουν τη διαφορά. Καλπάκος από την κορυφή θα φτωχίσει. Για τρεις η προσπάθειά του. Θα κάνει το 20-23. Ταμπούρλος. Για τον Μιχάλη. Προς μέσα θα προστάρει τον Βασιλόπουλο. Κατεβάζει τη γραμμή της άμυνας. Ταμπούρλος και πάει πάρα πολύ ωραία με τα αριστερό. Κάνει στον ύπνο την άμυνα των Misfits και την πρώτη και την δεύτερη γραμμή άμυνας. Θα κάνει το 20-25. Θα μπορούμε να φτάσει τους 10 πόντους, είναι ο πρώτος που έχει με την ψήφια αριθμό πόντων. Πολύ ήρεμος μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι του. Προτιμάει τους Ζάιμις στη γωνία. Πολύ καλή άμυνα του Γκόρου με την πτήση της μπάλας. Ξανά η μπάλα στο Σταμπούρλο. Έξτρα για τον Μιχάλη. Χτυπάει στο close out. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από ανάμεσα από τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Είχε και ξεμαρκάρει στη πάσα. Να δώσει την πάσα για πιο ξεμαρκάρει στο σουτ. Μια πιο εύκολη προσπάθεια Μιχαλιάρας. Για τον Λίμουρα, αυτή είναι για τον Γκόρο την τελευταία στιγμή, Γκόρος δεν θα ευστοχίσει.
Τζάινις. Αυτά για τον Σταμπούλο. Την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο, να δεν υπάρχει κάποιος για να βοηθήσει. Η επαναφορά είναι για τους Μίσφιτς. Εδώ πολύ εύκολο λάθος στην επαναφορά. Έχει συνεννόηση. Ξανά η απαλλαγή στην επίθεση. Βασιλόπουλος μεταφέρει. Καμπούρλος θα πάρει το screen από τον Διγαλέτο. Πολύ καλή ανάμεξη πάνω στην μπάλα. Καμπούρλος θέλει κατά το για 3. Αστοχή. Τρικομαλάς κατεβάζει το rebound. Αστοχή, αστοχή τη δεύτερη φορά, την τρίτη θα πάρει το φαουλ. Θα πάρει στη γραμμή της Ανατολικής, μια σοβαρή για την ομάδα του. Θα χρεωθεί με βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας του. Μπούρλος, ανάμεσα από τρεις, ο σύντοξος της οροπίας δύσκολο. Μπούρλος τα ανεβάζει και αφήνει μέσα για τον Αξιώτη. Μαλιάρας, πολύ ωραίο σκριν στην κίνηση, χρησιμοποιώντας το κορμί του έξυπνα. Δίνει χώρο στον Αξιώτη, φτάνει μέσα στο ζωγραφιστό. Η επαναφορά είναι από την baseline για τους Misfits. Ουσία μην έκανε το διπλέξιον. Κανελόπουλος ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Λίμουρος τον τροφοδοτεί. Ζυγομαλάς θα πάρει το φάουλ από τον Διγαλέτο, αν κατάλαβα καλά. Χώρο Λίμουρας. Rebound. Μελόπουλος. Λίμουρας θα χρειαστεί με βήματα και αυτό το ξεκίνημα. Καλέτος. Πάει την παλακή στο Σταμπούρλο. 10 δευτερόλεπτα για τους Αμπαλέιρος. Θα ανοίξει τον Βασιλόπουλο. Το Eurostep και το stop από τον Ζυγομαλά, παλαιόν Διγαλέτο. Βγήκε η άμυνα, τίποτα δεν είναι καθαρά. Μη χαλιάρα στον εκνευριασμό, μόλι θα τελειώσει τη φάση. Κάνει το 23-25. Ξανά σε αποτύχηση ο Παλέιρος. Μπούρλος περνάει, πάρα πολύ ωραία η πάσα του στον Βασιλόπουλο, ο οποίος δεν θα σκοράρει αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Βάζεται ο Ζυγομαλά, κόβει στην πλάτη. Πάρα καλή και στον χώρο από την άλλη πλευρά με τα μπλα, αυτή τη φορά είναι στόχος. Στόχος Ζυγομαλάς να την βάζει και αφήνει για τον Λίμουρα.
Αμελόπουλος θα πάρει το σούτ, επόμενος με τα χώρα σε ρυθμό αυτοκίνητα. Κατεβάζει Κανελόπουλος, κλέβει, έχει διαβάσει την πρόθεση, αφήνει για τον Ζυγομαλά, ο οποίος αστοχεί. Είχε τη φάση να την τελειώσει μόνος του. Είχε και τη φόρα. Θύμισε την μπάσα. Και ο Βασιλόπουλος θα τιμωρήσει από την άλλη πλευρά. Από μέση απόσταση Λίμουρα. Τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πάση για αυτήν την χρόνο. Τα επιπαλέτει 10 δευτερόλεπτα, 17 στο σύνολο. Λίμουρας μέχρι μέσα με το δεξί, πάρα πολύ ωραία. Η ατομική του προσπάθεια, οι αμπαλέρους εδώ τον κοιτούσαν να βάζει το καλάθι. Παίρνει τη διαφορά στο καλάθι, 27-29. Μπουρλός, τελευταίο δευτερόλεπτο, καλαβαίνει το χρονόμετρο και θα πάρει το φάουλ. Την εκνοή σε νεκρό χρόνο επί της ουσίας. Ο Μιχαλιάρας τον στέλνει στις βολές. Επιστροφή στο παιχνίδι ενώ του δεύτερου ημιχρόνου με τους Μίσκιτς να έχουν την πρώτη επίθεση. Παρελόπουλος από το post-up, αμέσως κλείνει από δύο. Μπαλέξει στον Λίμουρ. Αξιώτης, αξιώτης του Χράι, ποσοστοχή. Ζυγομαλάς. Και τον Καλπάκ από την κορυφή αστοχή. Ξανά Ζυγομαλάς αυτή τη φορά, η μπάλα θα περάσει εκτός. Με δύο. Ο Ζυγομαλός κατεβάζει το rebound. Πάκο Σιλόφα. Θα κλέψει ο Ζαΐνη. Θα μπουρλός. Να εσωφαρίσουν και να περάσουν ακόμα και μπροστά. Ο Λιόπουλος, ο Ζυγομαλά. Αξιώτη τον Λίμουρα. Θα χάσει τον βηματισμό του. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Σώζει την κατάσταση, το πατάει. Επαναφορά για τους Λίμουρας από τη sideline. Έχουν 5 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Λίμουρα στο πουλά, την έστωπο. 29-29. Μολοτάκι. Τον Ζαΐνη, Σταμπούρλος, το σύντερο Ζυγομαλάς. Διάδρομο, τελευταία στιγμή στον Κανελόπουλο από τη γωνία μόνος του στο σίδερο. Λίμουρος ανανεώνει, μπάλα στα χέρια του και καλάθι μπροστά η Μίσκιτς με δύο. Άργα και σταθερά ο Μπούρλος σε τεχνικά του, πολύ κακή η πάσα του. Λίμουρας την έχει διαβάσει και κλέβει. Σταματάει να ανέβουν και οι υπόλοιποι και τώρα και συνεδριάσμο. Κανελόπουλος για τον Αξιώτη, αυτό που θα επιστρέψει την μπάλα. Θα εκμεταλλευτεί το ίδιο του συμπαίκτη του, δεν θα εξοχίσει. Πολύ καλή άμυνα από τον Αβαλέος.
αναστοπήριο των Misfits, επαναφορά όμως είναι για τους γηπεδούχους από το κέντρο. Λίμουρα, Ροντανελόπουλο, λίγο Μαλάχος, θα επιστρέψει την μπάλα, πολύ ωραία πάση και συνεργασία μεταξύ των δύο ψηλών. Μπούρλος περνάει, πασάρι στο Βασιλόπουλο, θα στοχίσει ο ίδιος επιθετικό. Μέσα το σούτια 2 από τον Μπολοτάκη με χέρι πάνω του. Θα βρει στόχο. Τον Καλπάκο, το σούτ από την κόρυφη είναι άστοχο. Βάζει και χάνει την μπάλα. Κανελόπουλος σαν σαντιόν όλων. Δεν θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό. Καλάθι με δεύτερη προσπάθεια. Πληρώνουν τον λάθο της εδώ οι Αβαλέρες. Ξανά Μπολοτάκης. Καβούρλος για τον Βασιλόπουλο. Μπολοτάκης από τη γωνία. Κανελόπουλος. Κανελόπουλος ο οποίος μόλις έκανε το double-double με 10 πόντους, 10 rebound. Σιώτης. Λέβαια που σας δίνει πολύ ωραία για τον Λίμουρα, που στοχίσατε εκεί στο Χάιφος. Και Σταβούρλος, άλλον έναν εφηδιασμό. Άψογη η πάσα. Το βρίσκουν μπροστά μόνο του, είναι ο κύριος εκδηλωτής των αντεπιθέσεων για τους Αμπαλέρος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει βγάλει τις αντεπιθέσεις για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ του Κανελόπουλου πάνω στον Μπολοτάκη, δεν τον αφήνει να φύγει μπροστά. Πάμε σε αλλαγές. Υπάρχει μία παύση, χωρίς λόγο, στην ο Μπούρλος για τον Ζαΐνι. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του στο κόψιμο του Μπολοτάκη, ο οποίος θα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο lay-up. Μπορεί να φάνει και απλό. Αλλά έβαλε ένα πολύ ωραίο πόντο. 35-35. Ο Καβαλέρος επισορροπούν πάλι στο παιχνίδι. Λόπουλος αμέσως η άμυνα έτοιμη για πάνω του. Γκόρος, ένα από τα ωραία. Ένα από αυτά τα δικά του με σπάσιμο. Τους μέσα θα βάλει ξανά την ομάδα του μπροστά. Μπούρλος και το Μπολοτάκι. Ζάινις περνάει πάρα πολύ ωραία. Λίμουρα σε εκπληκτική άμυνα από στη συνέχεια. Έχει μπροστά, θα πάει coast to coast όλη την πάση και θα πάρει το φάουλ από τον Σαμπούρλο. Θα το βεβαιώνει και ο ίδιος. Διάδρομο, Μολοτάκη, μέσα το σούτια 2. Λίμουρα. Ήταν Ανελόπουλο. Θέλει να βρει τον κόρο μέσα στο ζωγραφιστό. Πολύ καλό το deflection του Ζαΐνι. Διώχνει τον κίνδυνο από στιγμή. Ανελόπουλο, τρομερό το footwork. Δεν θα τελειώσει όμως τη φάση από κοντά. Λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο. Μπόρος, θα βρει τον Μιχαλιάρα. Θα βγάλει την μπάλα έξω.
Μιλότης για τον Γκόρο, Κανελόπουλος, άστοχος Γκόρο στο επιθετικό, ταμπλό και μέσα. Καμπούρλος περνάει πάρα πολύ ωραία και μοιράζει παιχνίδι. Μολοτάκης, είναι το Κανελόπουλο, Ζαΐνης. Μπάλα στον Βασιλόπουλο, τρομερό το passing game των Αμπαλέιρος. Βρίσκουν τον Ξεμαρκάρη στο παίκτη με υπομονή. Χτυπάνε στην αμυντική ισορροπία και κάνουν το 40-39. Μειώνει τον πόντο, Κανελόπουλος. Παίρνει την baseline, το Euro στο εκπαιχνιστικό. Δεν θα τελειώσει την φάση ο ίδιος στο επιθετικό ούτε τώρα. Πολύ ωραίες αγωνικές προσπάθειες του Κανελόπουλου, δυστυχώς δεν είναι αποτελεσματικός. Μέχρι στιγμής Ταμπούρλος θα πάρει το φάουλ. Σε άλλο δεν είναι παιχνιδιάσμα μπροστά. Αλλαγές για τους Μίσφιτς. Από τις δύο βολές εντός και το παιχνίδι ξανά στα ίσα. 40-40. Καλπάκος. Λίμωρος θα περιστρέψει την μπάλα. Καλπάκος το σούτ από την περιφυνά. Στοχο Γκόρος, αντιθετικό ταμπλό και μέσα. Πάμε σε time out. Σε μια μικρή παύση, μερικές ανάσες και επιστρέφουμε. Μπούρλα από την παρομία του, είναι άστοχο. Ζυγομαλάς κατεβάζει τον πάω. Καλπάκος κατεβαίνει από τα αριστερά. Γκόρος για τον Μιχαλιάρα. Καλπάκος από τη γωνία είναι άστοχος. Ζάιμπης αργά και σταθερά, πίνει για τον Σταμπούρλο. Από μέσα απόσταση είναι έστωχος ο Μπολοτάκης και σε αυτό κάνει τους 12 πόντους. Μαζί με τον Βασιλόπουλο που μετράει 13 και 11 του Στέλιου Σταμπούρλου. Καλιάρα. Ο Μαλάς θα γυρίσει. Πολύ καλή ανά τον Αμπαλέιρος. Σταμπούρλος έτοιμος. Μπάλα στα χέρια του και εκείνος θα τη βάλει στο καλάθι, 42-44. Άλλος ένας εκνηδιασμός από τον συνήθι ύποπτο μέχρι στιγμή στον Αμπαλέιρος. Λίμουρα. Περνάει πάρα πολύ ωραία, χτυπάει στα πόδια. Πάνω θα φτάσει όμως τον Ζάιν, κάπως έχασε το κοντρόλ της. Μολοτάκης για τον Ζαΐμι. Ζαΐμι εκπληκτικά περνάει, μπουρλόκα. Θα πάρει το pull-up με χέρι πάνω του, δεν είναι καλή. Καλπάκος στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει το foul από τον Σαμπούρλο. Ένα από τα foul από τις δύο ομάδες. Μια από τα δύο χρονόμετρο. Για τους Μίσφιτς. Καλπάκος. Το Σαμπούρλο περνάει. Λίμουρας για τρεις. Ζαΐμις κατεβάζει το rebound και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει και η τρίτη περίοδο. 42-44 στις λεπτομέρειες μπροστά η ομάδα των Αμπαλέιρων στον Σάρα. Τέταρτη και τελευταία περίοδο. Εδώ που όλα είναι ανοιχτά. Εδώ που θα δούμε ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό τη Superior League. Καλπάκος τον Γκόρο. Καλή άμυνα μέχρι στιγμής. 7 δευτερόλεπτα για τους Μίσφιτς. Γκόρος με σπάσιμο της μέσης. Αστοχή Μιχαλιάρας. Όχι, θα χαράνε οι διαιτητές. Ζαΐμις. Ζαΐμις.
Μπούρλο. Λοτάκης παράζει παιχνίδι, Ζαΐμις από τη γωνίτσα του, θα ευστοχίσει το ψωμάκι του. Φτάνει στους 8 πόντους με 13 rebound, με 5 assist και ένα κλέψιμο. Πολύ καλός για την ομάδα του. Γεμάτα στατιστικά από όλους τους Καμπαλέιρους. Κάνουμε δουλειά, φυσικά και οι Mystics. Πολύ βρώμικη δουλειά από όλους. Και το παιχνίδι είναι εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 42-46. Μπροστά για Μπαλέιρο, Ζάιμις για τον Καμπούρλο, θα χάσει την μπάλα, Λίμουρας φεύγει στον εκδυδιασμό ένας με έναν. Μολοτόκης θα τσιμπήσει την μπάλα λίγο πριν τελειώσει τη φάση στον εκδυδιασμό. Καθαρή άμυνα, άλλο το κάτω του εκδυδιαστές. Gracias.
ομάδες. Μίσκιτς στην επίθεση με τον Καλπάκο. Δίνει τον Αξιώτη, θα πάρει το σούτ από την γωνία. Είναι κοντό το σούτ, Ζάιμις. Σούτ από το Χάιφος, έκτοπος ο Μπαλωτάκης. Σαν σε προπόνηση. Αυτός δεν υπήρχε κανένας να υποστηρίξει την επιθετική του επιλογή. Έκανε την δουλειά μόνος μπροστά, βάζει και την ομάδα του σε ρόλο αδίγου για δύο. Καλπάκος για τον Ζήτο Μαλά. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του για τον Γκουρ και δεν θα εξοχίσει με το παιδί του ταμπλό. Τέλειο μέσα στο σουτιά 3, δεν είναι καλή εκτέλεση. Κανελόπουλος, τον Καλπάκο. Καλάθη και φάλα από τον Λίμουρα, ο οποίος τρυφογυρίζει την άμυνα από τον Αβαλέρος. Βρίσκει διάδρομο προς το καλάθι και θα πάρει το απόλυτο. Πολύ καλός. Ωρας ο οποίος μετράει 13 πόντους με 5 rebound, 4 assists και 2 κλεψίματα, 15 πόντους. 15 πόντους μπορείτε μόλις. Της αναμέτρησης άλλη την λεπτά των Αβαλέρος Βασιλόπουλος Μπαλωτάκης και Ζάιμις φλερτάρουν με αυτό το τίτλο το σημερινό MVP. Βασιλόπουλος θα γυρίσει, προλαβαίνει το χρονόμετρο και θα βρει και στόχο. Ακολουθήσει τον μπάζερ μπίτερ 49-50. Αβαλέρος μπροστά. Καλπάκος θα πάρει το σουτ πίσω από τα σκηνή. Αξιώτης Αζέβη, Γκόρος, Μίμουρα Καλελόπουλος από τη 45. Το σίδερο, Ζαΐνης κατεβάζει. Και Μπολωτάκης χαλάει με αυτόν τον εχνιδιασμό το σερί του Σταμπούρλου του Στέλιου. Είχαμε συνηθίσει αυτό να θέλουμε. Ήρθε και σπάσε το Ρόζι. Αλπάκο το σουτ για 3 μέσα από τη 45. Κάνει το μάτς ξανά στα ίσα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από τις δύο μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι κινείται στις λεπτομέρειες. Πολύ ωραία αναμέτρηση από το ξεκίνημά της. Σταμπούρλος. Αλλαγή παιχνιδί, μπάλα φάνη στα χέρια του Ζαΐμ. Τη γωνίτσα του στο σίδερο. Ανέβουν και οι υπόλοιποι. Αξιώτης στον Κανελόπουλο. Μπάλα στον Καλπάκο, θα χάσει. Την μπάλα προς τη στιγμή. Κανελόπουλος ξανά εκπληκτική πάσα προς τον Γκόρο. Πολύ ωραία μπασκετική φάση. Με τους δύο ψηλούς να συνεργάζονται. Ούλοκη πήγε να βάλει, θα πάρει όμως το φάουλ και θα πάει στην γραφή του Βαλόν. Γκόρος του δίνει και το χέρι. Ωραία εικόνα αυτή. Μέσα από σούτ
πάλι. Για δύο μπροστά η Αβαλέρος. Ρίμουλα. Σε time out, μερικές ανάσεις και επιστρέφουν για τα υπόλοιπα 1.42 ψαλά μέτρα. Σιώτης, θα έβαλε για τον Λιγούρα. Παίρνει διάδρομο σε δεύτερο χρόνο. Τίποτα λένε οι διαιτητές καθαρά. Επενέβησε μπροστά με 4 πόντους. Θα βρουν στα Γκάσιο. Ο Στέλιος όμως είναι εκεί για να σώσει την κοινωνική για την ομάδα του. Θα είναι. Πολύ καλή άμυνα τον Μίσιτς μέχρι στιγμή. Θα μπουν στην διάδρομο για τον Ζαΐμι από τη γωνίτσα του. Αστοχή. Γκόρος για τον Λίμουρα. Βασιλόπουλος κλέβει προς στιγμή, αλλά ο Λίμουρας θα ξανακλέψει. Κρατάει την ομάδα του στην επίθεση. Καλπάκος για τρεις. Το σίδερο εκεί είναι μόνος Σταμπούρλος. Για να κατεβάσει το rebound με ενόχλητος. Πάσα, πάρε, βάλε την κολοτάκια στο σταυρό του Στέλιο. Αν ενόχλητος κάτω το ζωγραφιστό. Ξεχασμένος από όλους. Θα κάνει το 54-60. Σημαντικό καλάθι, πολύ σημαντικό. Καθώς έχουμε 27 δευτερόλεπτα πλέον για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Λίμουρα περνάει και παίρνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Δεν θα μιλήσω, το αφήνω στην κρίση των διαιτητών, θα το δούμε στο σπίτι. Έχω την εντύπωση στα Μπούρλο Στέλιο, τώρα που σου μιλάει ο διαιτητής, ότι έχει σφυρίξει βλακεία, αλλά δεν στάντων. Παραμένει το 55-60. 20,2 στο χρονόμετρο. Μία στις τρεις βολές από τον Αξιώτη, στους 4 η διαφορά. Και πάμε σε time out για τους οποιοσδήποτε. Και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα 22. Πάμε από το time out. Αμέσως foul πάνω στον Ζαΐμι. Ήτανε το 5ο ομαδικό. Θα οδηγήσουν στις βολές. Κανελόπουλος κρατάει την μπάλα και στέλνει την μπάλα στο χέρι του Γκόρο για τον Λίμουρα. Καλπάκος για τον Αξιώτη, το σουτ για τρεις στο σίδερο. Καμπούλος κατεβάζει το rebound και εδώ τελειώνει η αναμέτρηση με τους Αμπαλέρους All-Star να φέρνουν το εισιτήριο για τον τελικό. Τους Μίτσιτς θα τους δούμε στο μικρό τελικό της κατηγορίας. 56-61 τελικό σκορ. Φίλες και φίλοι του Μπάσκετ City, από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.